Είναι στις 3 εβδομάδες. Πότε η κυβέρνηση θα προχωρήσει πιο τολμηρά και τώρα θα χρειαστεί εκτός πλαισίου, εγώ θα έλεγα. Καταρχήν να πω ότι αυτή η ιστορία του κορονοϊού έχει και ένα θετικό. Ναι. Δηλαδή, ποιο είναι αυτό? Ότι αρχίζει και καταλαβαίνει το παγκόσμιο σύστημα ότι αυτές οι ηγεσίες του λαϊκισμού τελειώνουν. Εδώ απαιτούνται αποτελεσματικές και υπεύθυνες ηγεσίες, οι οποίες, όπως είπατε κι εσείς, να προχωρούν πολύ πιο γρήγορα και να προλαβαίνουν. Να είναι αποτελεσματικές στο να καθησυχάζουν, αλλά και να προστατεύουν τους λαούς του κόσμου. Σε αυτό το πλαίσιο, αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι πολλές φορές πρέπει να περιμένεις, να κάνεις πράγματα τα οποία πρέπει να έρχονται πιο γρήγορα από τις εξελίξεις, αλλά να περιμένεις, διότι θα υπάρχει και εξέλιξη. Κάθε μέρα είναι μια καινούρια μέρα που δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει. Είδαμε ότι το 1,5 περίπου τρισεκατομμύριο που έριξε ο Τραμπ στην η Fed εκεί, δεν μπόρεσε να ανακόψει την πτώση του χρηματιστηρίου στην Αμερική. 1,5-3, έχετε δίκιο. Αντίθετα, η θέση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας ήταν λίγο πιο συντηρητική. Κρίθηκε και αυτή βέβαια από τα χρηματιστήρια χθες ως λίγη. Που περίπου είναι αυτό που λέγατε και εσείς, ότι τα 15 εκατομμύρια που ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι λίγα. Όμως αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε το χρόνο μπροστά μας και να μπορούμε να εξελίξουμε σταδιακά. Να διαφορήσουμε όμως τα δύο επίπεδα, νομίζω, για να μην κάνουμε ένα λάθος εδώ, για να μην μπερδευτεί και ο κόσμος. Είναι άλλο τα 15 εκατομμύρια τα οποία αφορούν τη στήριξη του συστήματος υγείας. Το οποίο τώρα θα έπρεπε κατ' εξαίρεση και να χρηματοδοτηθεί. Κατά τη γνώμη μας, θα έπρεπε να χρηματοδοτηθεί κατ' εξαίρεση και με πολύ μεγαλύτερα κονδύλια. Και είναι άλλο αυτό το οποίο αναφέρεται τώρα ο κύριος Λιβανός, που έχει να κάνει με τη Fed και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που έχει τη στήριξη, που έχει να κάνει με τη στήριξη των χρηματαγορών και των εθνικών οικονομιών. Είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Το ένα αφορά το σύστημα υγείας και εκεί πρέπει να δούμε πώς στηρίζουμε και με ανθρώπινο δυναμικό. Και με προσλήψεις. Ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση 2.000 προσλήψεις. Εμείς λέμε ότι έπρεπε να είναι 4.000 προσλήψεις. Είναι θετικό όμως το γεγονός ότι υπάρχει μια προσπάθεια, διαδικασία για να προχωρήσω αυτές τις προσλήψεις γρήγορα. Βεβαίως πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τις μόνιμες προσλήψεις, οι οποίες έχουν μείνει πίσω. Ήταν 2.500 οι οποίες είχαν προετοιμαστεί για το 2020. Δεν έχουν προχωρήσει. Μόνο ο κορονοϊός θα μας σώσει από αυτό. Δεν ξέρω αν είναι μόνο η γραφειοκρατία, αλλά το ένα είναι το σύστημα υγείας. Και το άλλο είναι η στήριξη της οικονομίας. Το άλλο είναι η στήριξη της οικονομίας. Πριν πάμε εκεί, που είναι προφανώς σημαντικό, γιατί και από εκεί θα κρυθούν ζωές και από εκεί θα κρυθεί το μέλλον. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι πρέπει να έχουμε την δυνατότητα της ηρεμίας, της ψυχραιμίας. Προφανώς στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις και όσα χρήματα χρειαστεί το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, που είναι ο κεντρικός πυλώνας αυτή τη στιγμή της άμυνας σε όλες τις χώρες και στην Ελλάδα. Προφανώς θέλουμε τη συνεργασία των ιδιωτικών κέντρων για να μας δώσουν παραπάνω κρεβάτια και υποδομές. Και θα υπάρχει. Θα προχωρήσετε σε αυτές τις επιτάξεις? Εντάξει, η λέξη επίταξη είδαμε ότι ήρθε από την μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ προτιμώ τη λέξη συνεργασία. Από ό,τι βλέπουμε, είναι όλοι διαθέσιμοι στο να το κάνουν αυτό. Από εκεί και πέρα, υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν ενέσεις χρηματοδότησης και προς το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και οπουδήποτε άλλο χρειαστεί. Αυτές οι 2.000 προσλήψεις θα γίνουν με ταχύτατες διαδικασίες. Κλείνει την Κυριακή, ανοίγει τη Δευτέρα και περιμένουμε να δούμε ποιοι έχουν εγγραφεί τόσο από το παραγιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Και νομίζω ότι μέχρι τώρα, χωρίς να δημιουργούμε αντιπαράθεση σε επίπεδο πολιτικό σε αυτό, πάει καλά. Δημιουργείται και μια αντιπαράθεση από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μιλάνε για δύο φωνές μέσα στη δική σας παράταξη, τις λογικές φωνές και κάποιους που είναι λίγο σκοταδιστές. Τώρα εσείς θέλετε να με πάτε σόν και καλά στην αντιπαράθεση. Νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει όλοι. Υπάρχουν σε όλα τα κόμματα πιο ακραίες φωνές, πιο προσγειωμένες και μετριοπαθείς φωνές. Εγώ θέλω να κρατήσω τις δεύτερες, να περιορίσουμε τις πρώτες. Βέβαια, είδαμε και χθες στη Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ να εκτίθεται ανεπανόρθωτα και να εκθέτει και το ΣΥΡΙΖΑ συνολικά με τις τοποθετήσεις του κ. Τζανακόπουλος. Αν νομίζετε ότι είναι τη συζήτηση να Γιατί το συζητήσουμε. Τι είπε ο κ. Τζανακόπουλος που εκτέθηκε? Ήταν στην ακριβώς αντίθετη πορεία απέναντι από αυτά τα οποία λέτε εσείς.
Και είπε, και είπε και ο κύριος Τσίπρας. Αν, θέλετε... εμείς βάζουμε πλάτη στα δύσκολα, εμείς δεν θα κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Εμείς δεν θα κάνουμε αυτό το οποίο δυστυχώς έκανε ο κ. Μητσοτάκης όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Υπενθυμίζω, το Φεβρουάριο του 2019, ο κ. Μητσοτάκης είχε ζητήσει την παρέτηση του κ. Ξανθού που είδα, τον είχατε και στην εκπομπή σας πριν από λίγο, για την εποχιακή γρήπη, για τα θύματα από τη γρήπη τότε. Εμείς δεν θα κάνουμε τέτοιο τύπο. Εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή την παράθεση, αλλά επειδή με προκαλείτε, ο κ. Τζανακόπουλος. Εμείς θα είμαστε στήριξε εκεί που πρέπει του. Και πήρε θέση, το έχετε δει όλοι, πήρε θέση σε ένα ζήτημα το οποίο είναι αντεθνικό, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Έχει κάθε δικαίωμα. Έχει κάθε δικαίωμα. Μου επιτρέπετε να τελειώσω. Μα τι είναι αυτά τα οποία λέτε τώρα. Έχει κάθε δικαίωμα ο κάθε άνθρωπος να έχει τις απόψεις του. Απαγορεύεται να πάρει θέση. Μου επιτρέπετε. Αυτό είπατε τώρα. Εσείς συμφωνείτε με αυτή τη θέση που πήρε ως κοινοβουλευτικός πρόεδρος? Είπατε να μην πάρει θέση. Όχι, λέω. Έτσι είπατε. Αυτό είπατε. Ωραία. Θέλετε να μου αφήσετε να πω αυτό το οποίο. Παρακαλώ, ακούγεσαι. Λοιπόν, αυτό το οποίο λέω είναι ότι ο αδελφός του κ. Τζανακόπουλου πήρε μια συγκεκριμένη θέση, πήγε σε μια διαδήλωση στο Λονδίνο που ήταν κατά των ελληνικών συμφερόντων. Ουσιαστικά ενίσχυε την τουρκική προπαγάνδα, γιατί όλη αυτή η διαδήλωση στήθηκε για ένα παιδάκι το οποίο υποτίθεται ότι χτυπήθηκε και σκοτώθηκε από σφαίρες πλαστικές της ελληνικής πλευράς. Εκεί διαδήλωνε ο αδερφός του κ. Τζανακόπουλου. Θα μπορούσε κάλλιστα ο κ. Τζανακόπουλος να έχει πει: αυτή είναι η θέση του αδερφού μου, εγώ διαχωρίζω τη θέση μου. Εχθές μέσα στη Βουλή είπε ότι προσυπογράφω, ότι είμαι περήφανος γι' αυτό και εγώ το ίδιο θα έκανα. Αυτό λοιπόν δημιουργεί πραγματικά διχαστική λογική μέσα στις τάξεις της ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ακριβώς απέναντι στη λογική τη δική σας και ακριβώς απέναντι στη λογική του κ. Τσίπρα. Άρα πρέπει να μας πείτε ποια είναι η θέση σας και αν θέλετε. Διχαστική λογική, κύριε Λιβανέ, δημιουργούν όλοι αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν τα επεισόδια στα νησιά όταν υπήρξε η βία και η καταστολή στα νησιά. Διχαστική λογική. Άρα εσείς συμφωνείτε με τον κύριο Τζανακόπουλο. Διχαστική λογική δημιουργούν στην ελληνική κοινωνία. Επειδή τη στείλατε τη συζήτηση εντελώς αλλού τώρα. Συμφωνείτε με τον κύριο Τζανακόπουλο. Διχαστική λογική δημιουργούν όλοι αυτοί οι οποίοι προέτρεπαν πολίτες να πάρουν τα όπλα, λες και δεν έχει χώρα στρατό, δεν έχει χώρα αστυνομία, δεν έχει χώρα λιμενικό σώμα. Πάντως, κύριε Χαρίτση, απαντήστε αυτές, εσείς αν συμφωνείτε. Αυτές είναι οι διχαστικές λογικές. Αυτές είναι οι διχαστικές λογικές. Εμείς αυτό το οποίο κάναμε από την αρχή ήταν να υποστηρίξουμε τα εθνικά συμφέροντα, να υποστηρίξουμε τη φύλαξη των συνόρων, να υποστηρίξουμε την αποσυμφώνηση των νησιών. Αυτό κάναμε εξ αρχής. Και εσείς τώρα πετάτε την μπάλα στην εξέδρα και δεν απαντάτε στο μείζον. Συμφωνώ απόλυτα ότι ένα κομμάτι της ΣΥΡΙΖΑ λέει αυτά που λέτε εσείς. Δίνω όλο το χρόνο μου όμως να μας πει αν συμφωνεί με την άλλη διχαστική τοποθέτηση του κοινοβουλευτικού προσώπου. Διαφωνώ με αυτό το οποίο λέτε. Διαφωνώ με αυτό το οποίο λέτε. Δεν ήταν καθόλου διχαστική. Δεν ήταν. Προφανώς δεν ήταν διχαστική η τοποθέτηση. Εμείς ρωτάμε, κύριε Λιβανέ. Δεν ήταν καθόλου διχαστική η τοποθέτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Επανέλαβε ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος. Την οποία στηρίζει ο κύριος Τζανακόπουλος, λοιπόν, επειδή στηρίζει αυτήν την αντεθνική. Εμείς λέμε, κύριε Λιβανέ, ότι η Ελλάδα για χρόνια, μέχρι να έρθετε εσείς στην κυβέρνηση, δεν απαντάτε, αν ήταν μια χώρα ανθρωπιάς. Θα απαντήσω αυτό που θέλω εγώ. Αυτό που θέλετε εσείς δεν είναι όμως το ρόλο που σας. Η Ελλάδα είναι μια χώρα ανθρωπιάς. Εμείς αντιμετωπίζουμε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες ως ανθρώπους. Δεν μετατρέπουμε τη χώρα μας σε αποθήκη ψυχών. Είναι ποίημα αυτό. Το να αντιμετωπίζεις τους πρόσφυγες, τους ανθρώπους, είναι ποίημα. Όχι, αυτή είναι για σας θέση... είναι ποίημα. Έτσι αντιμετωπίζετε τους ανθρώπους. Ως ποίημα αντιμετωπίζετε, αντιμετωπίζετε τους ανθρώπους. Είναι δυνατόν να λέτε και πράγματα. Ευχαριστούμε, κύριε Λεβανέ, κύριε Χαρίση. Όχι, τελειώσαμε. Δυστυχώς. Η χώρα μας λοιπόν. Τελείωσε, δεν έχουμε χρόνο. Θα μας κόψουν. Επιτρέψτε μου, μέχρι να μας κόψουν. Επιτρέψτε μου, κύριε Φιλιππίδη. Δυστυχώς και ο κύριος Λιβανός δεν το περίμενα. Και ο κύριος Λιβανός σήμερα που δεν κατατάσσει τον εαυτό του προφανώς στους ακραίους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά συμπεριφέρεται δυστυχώς ως ακραίος, μιλάει με έναν τρόπο διχαστικό. Μιλάει με έναν επειδή τρόπο θα σας απαντήσει τους ανθρώπους. Ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή τη λογική. Δεν θα πρόκειται να μπούμε ποτέ σε αυτή τη λογική. Όλοι κρινόμαστε. Λυπάμαι πραγματικά και όλοι κρινόμαστε.